στο Twitter και για τις επόμενες 4 ώρες είμαστε online. Το αγόρι αυτό που βλέπετε κοντινό. Τι μαλλί είναι αυτό, τι μαλλί είναι αυτό. Είναι ξέρω, ο Άδωνης της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι, ναι, ναι. Κάτι μεταξύ Στάνκογλου και Hugh Jackman. Ενδιάμεσο. Ενδιάμεσο ή στα άκρα. Μάλιστα. Είσαι κάτι μεταξύ. Στα αυτιά. Εσύ σε 15 χρόνια θα μοιάζεις με τον Στάνκογλου. Ναι. Σε 15 χρόνια. Σε 10. Στο ταλέντο ναι. Όμως. Ναι. Ελπίζω στο ταλέντο. Στο ταλέντο 100%. Ελπίζω. Να σας δώσουμε και το mail μας. Με στην καλή χαρά, μία λέξη όπως το βλέπετε, παπάκι alphatv.gr. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας με την εκπομπή που αγαπάτε και σας αγαπάει και αυτή. Και οι τρεις καλεσμένοι που έρχονται σήμερα να σας ψυχαγωγήσουν και να μοιραστούν μαζί μας τα μυστικά τους και τα επαγγελματικά τους σχέδια είναι, κυρίες και κύριοι, με τη σειρά που θα εμφανιστούν, η υπέροχη Ζέτα Δούκα, ο υπέροχος Τζόνι Καλημέρης και ο υπέροχος Ηλίας Βρετός. Όλοι μαζί. Ο Ηλίας Βρετός θα τραγουδήσει κιόλας, όχι μόνος του. Θα πείτε το τραγούδι που έχεις γράψει. Με παρακάλεσε το παιδί Μέρη. Με πήρε χτες και με παρακαλούσε πολύ ώρα, Θέμη. Δεν ξέρω τώρα. Αναλόγως, αν μπορούσα να έχω ένα φασκόμηλο, να ανοίξει λίγο η φωνή. Ένα φασκόμηλο, ναι. Το καλλιοπάκι με έντυσε με ένα φόρεμα πίστας. Η λέξη τα αρχικά της αντίδρασης των τηλεθεατών θα ξεκινάνε από φασκ, τη στιγμή θα ερμηνεύεις. Δεν θα είναι φασκόμηλο, μπορεί να είναι ένα φασκ θα είναι έτσι. Φάσκελο! Αξίζει τον κόπο να μείνουν πάντως σήμερα στο σπίτι για να μας απολαύσουν προς το φινάλε της εκπομπής. Ο Ηλίας με πήρε χθες και μου είπε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τραγουδήσεις. Μπορείς να λείπεις. Σε παρακαλώ πολύ, τραγούδησε μαζί μου το «Δε σου αξίζω», όπως κάναμε και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγα και της Φέης Κορδά. Μπράβο. Του είπα, Ηλία, δεν ξέρω αν μπορώ να επαναλάβω κάτι τόσο... Γκράντε. Κολοσσία. Τραγικό. Αλλά παρόλα αυτά, δεν ξέρω, θα δω. Μέχρι τις... το 10.30 μία παρά που θα βγει ο Ηλίας, θα το σκεφτούμε και θα δούμε. Να πάω να κάνω τη βάρδια μου στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα μπορείς εσύ να σηκώνεις το τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη, άλλα θέματα. Ναι, μέχρι τις 10.30 θα έρθει η υπέροχη